Τι καημός είναι αυτός. Τρομερό το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού. Μεγάλο το συνέστημα, ενώ τόσα άλλα χωλαίνουν στη χώρα. Συνέστημα μοναδικό, πάση θυσία να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο. Το να τις σχέσεις των ομοφύλων ζευγαριών στα περί γάμου και τεκνοθεσίας. Εντάξει, την τεκνοθεσία με παρένθετη μητέρα, προσφάτως την απέρριψε, αλλά δεν φαίνεται να υπολογίζει την πίεση του κεντροδεξιών ατόμων που σε απόρριτη έχουν στατιστικές δόσεις, εφημερίδες, απόρριτες μετρήσεις, το 78% των δεξιών, 80% κατά. Και θα πεις όλο το 41% που το πάει ο άνθρωπος, σου λέει, εφόσον απέλθω, τι με νοιάζει μετά αν θα μετράνε το εμβαδόν γης μαντιλιά μου. Σημασία έχει ότι πρέπει να φέρεις πέρα στις διρεκτίβες. Και τα της σύνταξης, τα των κληρονομιών, τα όσα απορρέουν από ένα τερόφιλο ζεύγους σου γάμο, θα συμβαίνει το ίδιο και με τα ομόφυλα. Σημασία έχει ότι θα μπορούσε με ένα απλό προεδρικό διάταγμα όλα αυτά να έχουν τελεσφορήσει και να μην βρισκόμεθα σε μια διαμάχη στο ίδιο το κόμμα. Ίσως έχουν ξεπεράσει τους 80, μετρούσαμε ως προχθές βουλευτές, τέος πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, εφιστά την προσοχή και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι ποτέ δεν είχε συστήσει την αποχή στα περί εκλογής Προκόπη Παυλόπουλου, τα θυμούμεθα. Τιμά το Βορύδη η στάση του. Τιμά και το Θάνο, πρώτη φορά τον ακούω και νιώθω και ως νομομαθής που δίδει επακριβέστατα τον ορισμό ότι δεν υπάγεται απόλυτα στα ανθρώπινα δικαιώματα αυτό, εφόσον και η ευρωπαϊκή κοινότητα δεν επηρεάζει και δεν πιέζει δια κεντρικών κοινοτικών οδηγιών όλα τα κράτη εις αυτό τον ρου, την οδό, περί γάμου ομοφυλόφιλων. Αφήνει το κάθε κράτος να αποφασίσει τι θα διασφαλίσει. Λοιπόν, δια του συμφώνου συμβιώσεως δύναται και έχουν λυθεί πολλά. Δύναται όμως σήμερα μονογονεϊκές οικογένειες που αυτές μπορούν να δώσουν παιδιά στην κοινωνία που στην ουσία όχι γυράς και ελάς, σε κάποιες δεκαετίες δεν θα υπάρχει, όπως το επιθυμούμε. Στατικές το έχουν αποδείξει και δεν είναι του παρόντος να αναλύσω πολλά, αλλά τα εγκληματικότητας, και τώρα που είπα εγκληματικότητας, τι συνέβη εκεί στο νέο κόσμο, κατά μεσήμερα θα πεις μια φορά, έχει γίνει. Όχι. Πώς ένας τέτοιος ποινικός ήρωας, και δεν λένε τίποτα αυτές οι δύο λέξεις, που είχε επεκταθεί στα καύσιμα, στο κοινό ποινικό έγκλημα προείστατο, που 15 φρουρούσαν την αφεντιά του, πώς συνηφαίνεται με πολιτικούς, φτάνουν στα αυτιά δημοσιογράφων τόσα πολλά και είναι και διασταυρωμένα.
η δικαιοσύνη θα τα δει ποτέ όλα αυτά. Εντάξει, και οι πολιτικοί τι θέλανε δια των συμβούλων και άλλων παρατρεχάμενων να συνηφαίνονται. Συνεργάζονταν με αυτόν τον άνθρωπο. Και τι ήθελε τότε έξω από γραφεία, τι, ΣΑΕΚ θυμάμαι, που τον χτύπησαν στα πόδια και επέζησε. Λες, πού ζούμε. Όλα πολλούνται. Βίζα έχουν οι Τούρκοι και οι Τούρκοι αλλοίς από εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Διανόμου να μην διώκονται ποινικό, ό,τι και να κάνουν. Και ούτε δείγμα δεν λαμβάνω από ό,τι μου έλεγε η Συνομοσπονδιακή Αλλιέων της Βορείου Ελλάδος και ειδικά της Θράκης όταν διέρχονται τα προϊόντα τους. Και εσύ Έλληνα φάγε ό,τι σου δώσουν, αφού δεν ρωτάς από πού έρχεται. Θα πεις τι να προλάβω, εγώ έχω αποφασίσει κάθε βραδέως, δεν μου μένει χρόνος για τίποτα. Φοβούμαι, η τρομοκρατία που μου πέρασαν είναι αρκετή. Ναι, αλλά ο Έλληνας στις δυσκολότερες στιγμές, στην ίστατη, το έχει αποδείξει εκατονταετίες, όπιστε, διαπρέπει, όσο καμιά άλλη φυλή. Λοιπόν, όσα απορρέουν βάσει συντάγματος για τον ετερόφιλο γάμο. Εντάξει, όσο σας είπα και τα γονικής μέρημνας και ό,τι άλλο συναφές. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες όμως, αυτό εξυπακούεται. Ενώ τα ομόφυλα ζευγάρια δεν μπορούμε να νοήσουμε ότι άνδρας νυφεύθηκε άνδρα, νύμφη, πρέπει να είναι γυναίκα, ότι γυναίκα υπανδρεύτη γυναίκα. Υπό άνδρος, παντρεύω. Αυτά που τα τονίζω και σε άλλα τεινά που με ενοχλούν, η γλώσσα μας και το πατρίς, μητρίς, θα μπορούσε να ήταν που έλεγα. Γιατί λοιπόν τέτοιος καημός, με ένα προεδρικό διάταγμα, λύονται τα πάντα. Α, πάρα πολλοί μου τονίζουν, εάν εγώ και ο άντρας μου εκλείψει αύριο, τόσα ατυχήματα, παράδειγμα, και πεντάρφανα τα παιδιά απομείνουν. Δύναται ένα ομόφυλο ζευγάρι να τα υιοθετήσει, και βέβαια. Το θέλω εγώ αυτό. Ας μην υπάρχουν. Τα bullying στο σχολείο. Δεν δύναται γονείς καθόλου άξιες οικογένειες, τίμιες, να ελέγξουν έτσι όπως μας κατήντησαν την κοινωνία. Θυμούμαι σε συνεντεύξεις ανώτατο αξιωματικό, 20 χρόνια πίσω, μου είχε πει, σε παρακαλώ, όφερεκο. Δεν μπορώ να ελέγξω τα δικά μου τα παιδιά. Τι μου λες τώρα. Έλα τώρα να σε βρω στην Όμη να μου πεις τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, κάποιοι περί άλλων τυρβάζουν και μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Νότιος, νότια ανατολικά του Καστελορίζου, εισήλθε το Νορβηγικό. Μα λένε, ο Όστεγον, που για λογαριασμό της Τουρκίας θα διερευνήσει για υδρογονάνθρακες. Και μιλάμε για ελληνική υφαλοκρηπίδα. Και μας έλεγε προχθές ο Μητσοτάκης, ξέχασε τη λέξη παραβιάσεις και έλεγε να μην περίπτανται στα κεφάλια των νησιωτών οι φίλοι Τούρκοι. Πώς καταντήσαμε! Δεν είναι δυνατόν! 500 χρόνια βοηθούσαμε τους Λιβύους φίλους μας και το δικό μας το συμφωνητικό με την Αίγυπτο που πήγε. Και όταν έλεγαν σύμβουλοι
του Ερντογκάν ότι η Κρήτη εδώ που τίθεται εμπόδιο, της λέει της Τουρκάλα της δημοσιογράφου, θα τη βυθίσουμε. Έχω το ρεπορτάζ που ξεπέρασε δεκάδες χιλιάδες views. Και εκεί ευρίσκονται κοιτάσματα, αφού οι Τούρκοι μας αφήνουν μόνο τα Χανιά, τα υπόλοιπα θεωρούνται δικά τους. 572 ετών ενεργείας με λουλοντικά. Μήπως όλα αυτά δεν τα γνωρίζει ο Μητσοτάκης, παθαίνει η αμνησία. Τι μέλη γενέστε. Τέμνει τη Ρόδο και εξαφανίζει το Καστελόριζο τάδε μεσημβρινός που η Τουρκία θεωρεί εκεί ξεκινάνε τα συμφέροντά της. Και εμείς ως θειοκάντες, δια υπουργού που τέθηκε εκεί, χωρίς να εκλέγεται κιόλας από το λαό. Αχ, λαέ, καημένε. Ξύπνα! Αφού μιλάμε για οσφιοκάτες, κομπάρς, πόσους έχουμε. Ένα ζευγάρι που πλέον είναι το ίδιο, 8 μήνες μετά. Μας δεικνύει, υποδεικνύει το πρόγραμμα σπίτι μου για τα νέα ζευγάρια που είναι δανειολήπτες, υπάλληλοι κηλικίου σχολείου, από ό,τι θυμούμε, είναι οι ίδιοι που συμμετείχαν προεκλογικά σημά στο Μητσοτάκη στα περί οικονομίας εντός των απηγείων του Σκαραμαγκά, της Ελευσίνας, ναι, εκεί. Ποιον κοροϊδεύουν όλοι, όλοι μαζί.